Να λιάσουν τα κόκαλα του Μητροπολίτη. Εγώ θυμάμαι και από μικρός που πήγαινα στο χωριό. Οι γυναίκες πηγαίνανε περισσότερο για κοτσομπολιό στην εκκλησία. Να δούνε τι φοράει μία, τι ψώνισε ο άντρας τη μία, τι... Δεν σας φαίνεται σεξιστικό το σχόλιο του Μητροπολίτη? Εμένα και πάλι σου λέω, το βρίσκω πολύ σωστό για να φτάσει ένας Μητροπολίτης για μέσα στην εκκλησία να το πει αυτό το πράγμα. Βάλε τι θα άκουγε κάθε μέρα, κάθε που γίνεται η λειτουργία, τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο, πότε γίνεται, και τι θα έχει ακούσει εκεί που αξιωμολογιώνται οι άντρες. Τι θα του έχουν πει για τις γυναίκες, για να φτάσει στο σημείο αυτό τώρα. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, ο Μητροπολίτης. Ωραία, ακούω το σχολείο σας. Έχουμε καταλάβει με τι γελάμε, έχουμε καταλάβει τι ακριβώς υπόθηκε, τι ακριβώς σχολιάζουμε, τι ακριβώς λέμε. Έχουμε καταλάβει ότι αυτές οι δηλώσεις και αυτά τα χασκόγελα οπλίζουν χέρια ανθρώπων. Έχουμε καταλάβει πόσες γυναικοκτονίες έχουμε στην Ελλάδα και τι έχουν περάσει οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια. Τι γελάκια είναι αυτά από έναν άνθρωπο που υποτίθεται πολύ ότι είναι σοβαρό. Όχι, δεν είναι αστείο, δεν είναι καν αστείο. Τι γελάει, νομίζω ότι είναι στο καφενείο με τους φίλους του και συζητάνε και ούτε στο καφενείο δεν τα λες αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ας το πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, γίνεται μια φασαρία σε ένα χώρο. Αυτός ο οποίος ομιλεί εκείνη την ώρα θέλει περισσότερη ησυχία και λέει: σας παρακαλώ, κάντε ησυχία και τελειώνει εκεί το θέμα. Εκείνος όμως το πηγαίνει πιο πέρα. Και το πηγαίνει πιο πέρα γιατί έτσι σκέφτεται. Και αυτό που ανέφερε προηγουμένως η Φέη, όντως έχει συμβεί. Δηλαδή, και το πήγε παραπέρα. Είπε ότι γιατί να λέμε γυναικοκτονία και όχι ανθρωποκτονία. Το είχε πει σε παλαιότερη τοποθέτηση. Οι γυναίκες δηλαδή δεν καλύπτονται από τον όρο άνθρωπος. Άφησε αυτό το ερωτηματικό να αιωρείται. Και φτάνουμε στο δεύτερο κομμάτι του δράματος, το οποίο παίζει και πρωταγωνιστεί, λέγοντας ότι πώς τις αντέχετε, γιατί δεν σταματάτε. Δηλαδή, ένα μικρό ψήθυρο τον κάνει γενική τοποθέτηση. Και η τοποθέτηση αυτή είναι εκτός αρχών της Εκκλησίας, εκτός αρχών του χριστιανισμού, το μόνο που κάνει είναι να διώχνει τον κόσμο, ο οποίος, τι μέρες είναι αυτές, πηγαίνει ο κόσμος εκεί να προσευχηθεί. Πηγαίνει ο κόσμος να έρθει σε επαφή με το θείο και έρχεται σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άλλο ένα κήρυγμα μίσους που ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο. Δεν έχει να κάνει με τον χριστιανισμό και τη θρησκεία η προσωπική. Είναι προσωπική άποψη του Μητροπολίτη. Ναι, αλλά γίνεται κατά τη διάρκεια. Είστε εδώ όλοι υποκριτές όμως. Συγγνώμη, Βαγγέλη μου. Και εσύ και η Φωτεινή. Ναι, είστε υποκριτές. Διότι ξαφνικά ανακαλύπτεται την Πυρίτιδα σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρετε ποιος είναι. Προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος που είναι χριστιανός ορθόδοξος, που πιστεύει, αλλά είναι άλλο θέμα ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία και η πίστη, και άλλο θέμα οι φορείς και η λειτουργή. Με τις απόψεις του. Όταν ήμουν ο πρώτος που βγήκα και είπα, και τώρα έχει γίνει παγκόσμιο θέμα με τον Τζόκοβιτς, ότι ο ρόλος της θρησκείας, όχι της θρησκείας, των ιερέων στον κορονοϊό είναι επικίνδυνος, διότι μπορεί μεν στην Ελλάδα η επίσημη εκκλησία να λέει εμβολιαστείτε, όμως το 99% των ιερέων λένε μην εμβολιαστείτε. Το είπα πριν τρεις μήνες, τότε όλοι δεν μιλάγατε. Είναι υποκρισία. Τώρα έχει γίνει λοιπόν διεθνές θέμα με τον Τζόκοβιτς και βγαίνει η εκκλησία της Σερβίας. Ναι, και λέει έχουμε και βάλει μέσα και ανακατεύουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτές οι απόψεις που δεν καταλήγουν στο εδώ, αυτές οι απόψεις του Αγίου Κοζάνης, του Αγίου Κοζάνης είναι απόψεις που επί χρόνια σύρονται σε κεφάλια της Εκκλησίας. Μητροπολίτης είναι, δεν Άγιος. Άγιος, ναι, Άγιος τους λέμε. Και τη συμμερίζονται και άλλοι, όπως βλέπουμε. Γιατί είναι σχολιάζονται. Μα προφανώς, παιδιά, τι λέτε τώρα. Όχι, ενώ το βίντεο που είδαμε, τη συμμερίζονται. Ότι η γυναίκα έχει τη θέση της. Δεν το λέμε. Ότι η γυναίκα, δηλαδή η Εκκλησία το λέει, ότι η γυναίκα είναι πιο κάτω από τον άντρα. Πρέπει να τον υπακούει, να τον αυτό. Συγγνώμη, Λίγο. Μην ξεχνάμε, τι λέμε τώρα. Συγγνώμη, Χριστός είχε μαθητές οι οποίοι ήταν άντρες, είχε και μαθήτρες που ήταν γυναίκες. Μα τώρα δεν θα κάτσουμε να κάνουμε ανάλυση της πίστης. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση. Δεν θα κάνουμε καμία ανάλυση της πίστης μας. Εδώ βλέπουμε, όχι, επειδή πήγαμε να πούμε τώρα για τους μαθητές του Χριστού, γι' αυτό. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας βγαίνει και μαλώνει τις γυναίκες. Απευθύνεται, μαλώνει κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, κουνάει το δάχτυλο και λέει στους άντρες απευθυνόμενος. Πώς τις αντέχετε. Όντας και αυτός άντρας, πώς τις αντέχετε τις γυναίκες. Και το ακούς πρώτη φορά δηλαδή. Και μετά συνεχίζει και λέει, μην απορούμε τι είπε.
Ναι. Αν πάει μετά ένας από αυτούς που έχει πάρει το Μητροπολίτη αυτό, λοιπόν, την αγανάκτηση, πώς είναι... της αντέχεις και την πλακώσει στο ξύλο, θα λέει μου το πού παπάς. Είναι επικίνδυνο. Ο συγκεκριμένος, όχι γενικότερα. Είναι μια άποψη που σύρεται χρόνια και ξαφνικά την ανακαλύπτεται τώρα, επειδή ήρθε το Μητού και έγινε της μόδας. Όχι, τώρα υπάρχει ένα ερέθισμα συγκεκριμένο. Έχουμε ακούσει και κάνεις μια τέτοια δήλωση και δεν την έχουμε σχολιάσει. Μα τι λες τώρα, όλοι οι ιερείς είναι έτσι, όλοι οι Μητροπολίτες είναι έτσι. Δεν θα τους κουβαλιάσουμε, η πνευματική είναι έτσι. Η πλειοψηφία των Μητροπολιτών είναι έτσι. Καλά, δεν κάναμε γκάλωπ τώρα. Πεθάνουν 5-6, πεθάνουν από το κορονοϊό. Όχι δεν όλοι. Σημαίνει. Η πλειοψηφία όμως είναι έτσι. Και πάλι σε αυτή την η περίπτωση. Η πλειοψηφία δεν μπορεί να την επικαλεστούμε. Είναι λάθος. Σχετικά στοιχεία. Να βάζουμε μέσα στον ίδιο κουβά όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι. Η πίστη είναι ένα θέμα. Πολύ ωραία. Και ποιο πνευματικό άνθρωπο επιλέγεις να σε οδηγήσει στο φως. Μα μιλάς από πάνω μου τώρα. Να βγει σήμερα κιόλας. Μα όταν με ρωτάς όμως. Δεν ρωτάω αυτή τη στιγμή. Κάνω μια τοποθέτηση. Να βγει ο Αρχιεπίσκοπος δια της Ιεράς Συνόδου και να βγάλουν μια επίσημη ανακοίνωση να καταδικάσουν το Μητροπολίτη. Θα το κάνουνε. Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ αυτό σημαντικό. Το θέμα, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα. Λοιπόν. Για να καταλήξουμε όντως, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει και να συνεχίζει να κάνει τις λειτουργίες του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να λέει στους άντρες μην αφήνετε τις γυναίκες να μιλούν ή έχετε δικαίωμα πάνω στις γυναίκες να υπονοείτε κάτι τέτοιο. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση. Αποδοκιμασίας. Όχι αντίδραση, ότι έχει δίκιο. Και να μην ξανασυμβεί.